Έχουμε και ακούμε, ξεκινάμε για το επόμενο game κακέ. Περνάμε στη διαδικασία λοιπόν, game picking 4. Face. Να λοιπόν εδώ το picking face, ένα picking face το οποίο έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι εξαρτιούνται πάρα πολλά από αυτό και τα πράγματα είναι κλασικά μέχρι στιγμής. Ο Jace έξω, ο Alistar έξω, ο Maokai, Lissin και Lucian έξω όλοι και Zillian. Δεν είδαμε κάτι που να μην περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Όχι, και η White κλειδώνει το Rengar για τον Dandy. Ένας Dandy ο οποίος στη δεύτερη προσπάθεια του να παίξει Jarvan, η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγε τόσο καλά, δεν του βγήκε τόσο καλά το game και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Unlimited. Πώς πιστεύεις ότι περιορίστηκε ο Dandy? Στο τελευταίο game δεν ήταν lane swap και αυτό ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα. Γι' αυτό δεν είχε τόση άνεση να κάνει roam και να κάνει guns. Και το bot lane το έχανε, γι' αυτό και δεν είχαν το map pressure και map vision το οποίο είχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ σωστά και δεν ξέρω να συμφωνήσει. Ένας Jarvan ο οποίος δυσκολεύεται να βρει το ξεκίνημά του μέσα στο χάρτη, ειδικά απέναντι σε ένα τόσο tanky Ράμος, μετά σε όλα τα 2v2 και 3v3 είχε τρομερό πρόβλημα. Ναι, το early game του Jarvan είναι πολύ δυνατό αν καταφέρει να χτυπήσει το EQ combo, αλλά αν το φλασάρουν ή αν αστοχήσει και πάλι χάνει τα trades και εντάξει, όσο προχωράει το παιχνίδι τόσο πιο άχρωστος γίνεται. Και το είδαμε να συμβαίνει. Αυτή τη φορά οι Samsung White φαίνεται να πηγαίνουν εκείνοι να πιέσουν νωρίς, ακριβώς όπως το περιμέναμε, με έναν κόρκι για early και mid game power και πάλι αυτή η τζάνα στα χέρια του Μάτα, ένας Μάτα που πραγματικά έχει δώσει πολύ δυνατό εαυτό. Δεν μπαίνουμε ορέξεις πάντως cheesy. Οι Samsung White τους βλέπουμε νομίζω στα καλά τους picks, οπότε δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη έχουμε τους Royal οι οποίοι σίγουρα θα δώσουν ό,τι έχουν, δεν υπάρχει κι άλλο game μετά από αυτό, καλός ή κακός, για να αποδείξουν κάτι. Οπότε έχουμε Τριστάνα πιθανότητα για άλλη μια φορά στον Ούζι, δεν έχει λοκάρει ακόμη, όμως έχει λοκαριστεί ήδη η Λούλου από τον Κόρνια Λούλου που μπορεί να πάει είτε top είτε mid όπως και ο Ράιζ. Μια Τριστάνα η οποία δούλεψε πριν, ένας Μπρόμ ο οποίος δούλεψε πριν, ένας Ράιζ ο οποίος είναι αγαπημένος στην ασιατική σκηνή, μέχρι στιγμής comfort picks για την Royal Club, εκτός από αυτή τη Λούλου η οποία... Βγάζει νόημα πάντως η Λούλου. Βγάζει απόλυτο νόημα, έρχεται για μία ακόμα φορά ένα full protection combo. Stand behind me από τον Μπρόμ, Wild Growth από την Λούλου και φυσικά η απειλή ότι αυτός ο Ράιζ θα δυναμώνει όσο περνάει το game. Ακριβώς ίδιο mindset από ακριβώς την ίδια ομάδα, Stanford Royal Clubs και πάλι σε protection combo. Ισχύει και μιας και έχουμε εδώ τον Unlimited, το οποίος είναι bot lane player, θέλω να τον ρωτήσω κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Tristana Brom εναντίον του Corki Janna. Τι περισχύει τουλάχιστον όσον αφορά laning phase? Ο Corki είναι κάτι Tristana γενικά στο lane, είναι πολύ πιο δυνατός και μετά το level 6. Η Janna και ο Brom είναι αρκετά passive lane, γι' αυτό θα μπορούσε να το αντέξει η Tristana, αλλά έχει το πλεονέκτημα ο Corki. Πιστεύω θα πάνε lane swap, γιατί αν πάνε κανονικά lanes τότε μπορούν να κάνουν shutdown. Έχουν λίγο cheese, ναι, μπήκε λίγο. Είναι η Royal όμως αυτή που έχουν τον Pantheon, όχι η ακριβώς White. Αυτό περιμέναμε να δούμε. Από την Royal ένα ακόμα pick το οποίο ίσως η White να μην το περίμεναν, ο Insect λοιπόν. Μπορεί να έχει στερηθεί τον αγαπημένο του Lissin, αλλά θα βρει το aggression στο early game από έναν Pantheon. Εμένα φυσικά το ξέρεις το κακί, ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει απίστευτα ο Pantheon, οπότε να φανταστώ χαίρεσαι για αυτή την επιλογή των Royal. Να δούμε αν θα είναι οι ίδιοι ευχαριστημένοι από την επιλογή του, καθώς ο Pantheon, όπως και ο Jarvan, αν δεν σκεϊλάρει καλά στο early game, αν δηλαδή δεν του βγουν τα ganks και τα σχετικά, δεν πάρει κάποια early kills για να γίνει δυνατός, δεν είναι και ιδιαίτερα χρήσιμος, έχω την εντύπωση. Ακριβώς. Να μας το υπελληθεύσει και ο Πέτρος αυτό. Ναι, είναι ένας από τους early game junglers. Βασίζεται κυρίως στο να γκανγκάρει τον bot lane με την ult του, γιατί δεν γίνεται να αποφύγει αυτό το gank. Αλλά αν δεν καταφέρει να κάνει ένα-δύο ganks early, μετά όλοι οι υπόλοιποι junglers είναι καλύτεροι. Θα συμφωνήσω όσο και αν με πονάει πάρα πολύ με την άποψη αυτή για τον Panther. Παρ' όλα αυτά, άμα πάρει μπρος ο Insect και καταφέρει για δεύτερη φορά να κλείσει μέσα στη ζούγκλα του τον Dandy, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλά για την Royal Club. Βλέπουμε ότι και πάλι οι White παίζουν με ένα pick το οποίο βασίζεται κυρίως στις δυνατότητές τους. Να το δούμε εδώ και σε full screen για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Ακριβώς, να δούμε λίγο καλύτερα τα composition. Έχουμε λοιπόν το ball delivery system με τον Pawn με την Oriana του να προσπαθεί να το δώσει πάνω στον Dandy ή ακόμα και στο Looper, αν εκείνος μπει ωραία με ένα Rift Cook μέσα. Έχουμε και τον Nimp ο οποίος επίσης μπορεί να ακολουθήσει. Σε γενικές γραμμές, αν ένα στόχος πιαστεί και γυρίσουν να βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή, το Shockwave θα τους καταστρέψει. Αν όμως μπορέσουν να παίξουν καλά το fight τους απλωμένοι και μακριά από το Shockwave της Oriana, μπορεί και να το κερδίσουν. Εδώ όμως έρχεται και το άλλο περίεργο με το combo.
Το άλλο περίεργο με το κόμπο, νομίζω με το κόμπο το νερό γυαλ έχει να κάνει αυτό. Παίζουν ένα, όπως είπαμε, protection composition. Οπότε η λογική λέει ότι όλοι θα είναι ένα μπουλούκι για να προστατέψουν τον Imp. Ή αυτό, ή θα απλώσουν για να αποφύγουν το Shockwave. Και θα αφήσουν τον Imp απροφύλακτο. Απέναντι σε Κάσαντιν και Ρέγκαρ. Δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να βουτήξουν πάνω στον Ούζι και να του δημιουργήσουν. Και ένα μπρο μόνο του δεν νομίζω να είναι αρκετό να του αποθήσει όλου. Ο Ντάντι εδώ πέρα βλέπει όλου του Ρόγιαλ να έρχονται με αυτό το Word. Υποχωρεί κι αυτός σιγά σιγά, πάντως τους βλέπω πολύ aggressive προς το παρόν τους Royal. Να δούμε αν θα γίνει, αν θα συνεχιστεί μάλλον αυτό το aggression. Έχουν πάει στο μπλε buff τον Samsung White προς το παρόν. Δεν βλέπω, κάποιο swap lane ντρογκο προς το παρόν τουλάχιστον. Βέβαια είμαστε μόλις στο ένα λεπτό, οπότε τα πάντα μπορούν να γίνουν. Ψάχνονται, βλέπω τους Royal να ψάχνονται συνέχεια κάτι, ψάχνουν να πικάρουν και γιατί όχι. Σύμφωνα με τον Unlimited, λοιπόν, το swap έρχεται, Κακέ, για να μας το εξηγήσει κιόλας. Ο Brown έχει πάρει lens για trinket, δεν έχει το κανονικό, και έχει πάρει και ένα ward, άρα δεν έχει potions. Γι' αυτό αν πάνε σε κανονικά lens, είναι σε μεγάλο μειονέκτημα. Έχουν στοχεύσει να πάνε σε lens swap, αλλά αν οι αντίπαλοι τους κάνουν counter swap, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και όντως έτσι θα συμβεί, λοιπόν. Και έτσι γίνεται, όντως βγαίνει σωστός ο Unlimited, αλλά δυστυχώς για τους Royal το έχουν καταλάβει αυτό η Samsung White. Και σιγά σιγά βλέπω τον Corki, δηλαδή τον Nimp, μαζί με τον Mata να κατευθύνονται στο top lane. Άρα 2v2 εν τέλει θα έχουμε, όχι στο bot αλλά στο top lane αυτή τη φορά. Αλλά δεν βλέπω τους Royal να υποχωρούν. Κάτι ψάχνουν και νομίζω ότι ψάχνουν τον μπλε από τον White. Ψέλνει πάρα πολύ αυτό το μπλε ο Insect και κάπου εδώ θα το πάρει κιόλα. Σίγουρα, πάντως έχουν γουαρντάρει απέναντι ακριβώς οι Samsung White και γνωρίζουν ότι το δικό τους μπλε ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή. Επομένως, ο Ντάντι θα κυνηγήσει να βρει το αντίπαλο μπλε μπαφ σε κάθε περίπτωση. Δεν θα μείνει μπαφ πίσω. Ο Ντάντι μας έχει συνηθίσει να είναι αυτός που στερεί τα μπαφ των αντιπάλων του και όχι να μένει ο ίδιος πίσω αυτή τη μάχη. Πάντως, όπως και να έχει, όπως είπες και εσύ, οι White κατάλαβαν το lane swap, πήγαν να αντιμετωπίσουν στο 2v2 και η έλλειψη sustain πάνω στον Μπρομ μπορεί όντως και να στοιχήσει πλέον. Το πιθανότερο μάλλον είναι να στοιχήσει. Έχω την αίσθηση ότι κατεβαίνει ο Insect, θέλει να βρει τον Dandy, δεν θέλει να του αφήσει αυτό το μπλε μπαφ και τα καταφέρνει πολύ όμορφα. Προστατεύει ο Insect εδώ το μπλε μπαφ του και πολύ καλά κάνει. Άμα καταφέρει εδώ πέρα να πάρει αυτό το μπλε μπαφ ανέμακτα και πάρει και το red του, βρίσκεται καθαρά ένα μπαφ μπροστά. Εκτός αν βρεθεί ένα kill μπροστά ο Ντάντι, ο οποίος κατεβαίνει προς τα κάτω και θέλει να ταλαιπωρήσει τον Κόλα. Δεν είναι όμως μόνος του. Φαίνεται η δράση να αρχίσει να συμβαίνει σε όλα τα σημεία του Ιού. Ο Ούζι πιάνεται από το σάκρο του Ντάμα από τον Imp. Έρχεται αρκετά δυνατό πάνω στον Zero. Zero τρέχει προς τα πίσω και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παραπάνω. Θα γυρίσει το σλό τώρα πάνω στον Imp. Ωραία ανταλλαγή πυρών. Ίσως έχουν αντιληφθεί την έλλειψη sustain από πλευρά Royal, η Samsung White, γι' αυτό και βλέπουμε τόσο επιθετικό τον Nimb, ο οποίος βάλει και στα δύο level μέσα στους αντιπάλους τους. Ο Dandy, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποια νίκη μέσα στο Rift, αυτή τη στιγμή βλέπει απροφύλακτο το κόκκινο buff του Pantheon. Θα τρέξει λοιπόν κατευθείαν για να στερήσει ένα buff από τον Insec, ίσως το πιο σημαντικό του buff. Όλοι οι White κόκκινο. Ακριβώς και έτσι λοιπόν, ενώ έκανε ωραία κίνηση ο Insect να προφυλάξει το δικό του μπλε, η ίδια του η ομάδα, τα διπλό του lane πάνω μαζί με το mid του δεν προφύλαξαν το δικό του κόκκινο μπαφ. Έρχομαστε λοιπόν σε απόλυτη ισοπαλία στο 2 jungle, ίσως με δύο κόκκινα όμως πάνω στο Rengar. Ισχύει, αλλά ίσως εν τέλει να ήταν αυτό ακριβώς που έψαξαν ο Imp και ο Mata, να πουσάρουν στο tower τους Royal, ώστε να μην έχουν και το περιθώριο να βγουν. Γιατί όταν σε έχουν πουσάρει στο tower, δεν έχεις και ένα καλό root για να φτάσει στο red buff. Η μόνη περίπτωση να φτάσει στο red buff είναι να κάνουν τον κύκλο. Αν κάνουν τον κύκλο, δεν προλάβαιναν σε καμία περίπτωση. Οπότε καθαρά το pushing από Imp και Mata έδωσε νομίζω και την άνεση στον Dandy να μαζέψει το αντίπαλο red. Ενώ έχουμε και τον Insec, ο οποίος κατεβαίνει σε πρώτο πλάνο έτοιμος. Δεν είναι γουρταρισμένο. Έτοιμος να κανκάρει τον Looper, ένα Looper level 3. Νομίζω ότι ένα Panther αυτή τη στιγμή, ακόμα και κάτω τον πύργο, μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει καθώς το passive του θα μπλοκάρει. Ακριβώς. Ένα με δύο. Τα όρσα αλλά κατεβαίνει και ο Dandy σιγά σιγά. Και αυτό το 2v2 κάτω τον πύργο σίγουρα δεν θέλω να το κάνω. Σε καμία περίπτωση. Ο Ούζι μπαίνει επιθετικά, κάνει το σλό πάνω στο Rim. Βάλκερι πίσω. Μάτα γίνεται το κέντρο προσοχής για τους Royal. Πολύ damage πάνω του. Όμως και πάλι τα trades θα τελειώσουν σχεδόν even. Υπομονετικά περιμένει και τώρα θα βγει τώρα. Ο Looper πρέπει να κάνει το flash για να φύγει από εκεί. Θα του κάνει το stun πάρα πολύ ωραία μετά το flash την στιγμή και ο Imp έχει πρόβλημα. Πέφτει ο Imp, ναι, πέφτει. Όχι ο Imp όμως. Δεν έπεσε ο Imp, μάλλον έπεσε και ο Imp. Δύο kill γρήγορα στην Ρόγια, αλλά ένα στο top lane και ένα στο bot lane. Όσο και αντίστροφα αν είναι η ρόλη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάρα πολύ καλό play από τους Royal. Δύο μέτωπα ταυτόχρονα, δύο kills και ένα first blood μέσα σε αυτά τα δύο kills. Ένα first blood το οποίο πέρασε κιόλας πάνω στον Panther, αυτό ακριβώς που έψαχναν οι Royal. Πολύ ωραίο το stun μετά το flash του αντιπάλου του.
Νομίζω ήταν αυτό που ουσιαστικά έδωσε το προβάδισμα. Ο Λούπερ, ο οποίος στέλνεται πλέον να υπερασπιστεί τον πάνω του πύργο. Ας δούμε σε replay τι ακριβώς έγινε σε αυτό το bot lane. Πολύ ωραία δέχεται το stun ο Λούπερ. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι εύκολα. Δύο flash κάψανε. Η αλήθεια είναι οι Royals, αλλά totally worth it, έχω την εντύπωση. Να δούμε τώρα ο Λούπερ αν θα βρεθεί ανέδεια σε ένα bot lane ή ενώδεια στο φυσικό το αντίπαλο τον Γκόλα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Η αλήθεια είναι αυτός ο Ράις. Πολύ. Κάντρο swap για ακόμη μια φορά λοιπόν. Είδαμε ένα πολύ ωραίο. Νομίζω πως ο Imp και ο Mata πήγαν να αποφύγουν το αντίπαλο bot lane, γιατί παρόλο που είχαν καλύτερο matchup, δεν το έπαιξαν σωστά και τους άφησαν να πάνε all in και το έχασαν. Και τώρα φοβούνται να χάσουν κι άλλο και προσπάθησαν να τους αποφύγουν, αλλά ο Uzi τους ακολούθησε. Ακριβώς, αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ, ότι ενώ θεωρητικά δεν ήταν favored, κατάφεραν να δημιουργήσουν πίεση σε δύο σημεία του χάρτη ταυτόχρονα και δεν ξέρω κατά πόσον ευθύνεται το warding της White εδώ. Είχαν απόλυτη, τι να πω, δεν είχαν ιδέα βασικά που βρισκόταν ο Incheck και ταυτόχρονα έχασαν και τα trade στο πάνω lane. Δύο σημεία, δύο pressure points τα οποία λύγησαν την White νωρίς, κάτι το οποίο σίγουρα δεν μας έχει συνηθίσει. Και δεν ξέρω αν επηρεάστηκαν και από το προηγούμενο game ή αν είναι καθαρά το early aggression από πλευράς κινέζικης ομάδας που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω παίζει κάποιο ρόλο το tilt, αλλά είναι αρκετά έμπειρη ομάδα, γι' αυτό δεν νομίζω να παίξει αποφασιστικό ρόλο και είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Πάντως βλέπουμε ότι η γνώμη του κόσμου έχει μοιραστεί. Βρισκόμαστε πλέον στο 50-50 από εκεί που κάποιος... Δεν είναι τόσο στόμπ τα πράγματα πλέον, Ντρόγκο. Μέχρι χθες το βράδυ σίγουρα με κλειστά μάτια θα έδινε την ψήφο του σε ένα 3-0. Όχι χθες το βράδυ, μέχρι το τρίτο game το σημερινό. Ισχύει. Κακέ. Παρ' όλα αυτά, κάπως έχει αλλάξει το σκηνικό και μάλιστα για ένα ακόμα παιχνίδι κατά σειρά. Οι Royal είναι αυτοί οι οποίοι προηγούνται στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με ένα οριακά και πάλι καλύτερο late game combo. Θα δούμε όμως. Αυτό το Rise Tristana γενικά στο late είναι πάρα πολύ δυνατό. Πραγματικά είναι δίκοπο μαχαίρι. Έχει μια Tristana η οποία πραγματικά παίρνει ό,τι. Άπειρο damage πάνω στου αντιπάλου και από την άλλη έχει έναν Rise τον οποίο δεν μπορεί να γνωρίσει σε καμία περίπτωση στο late game. Το θέμα είναι να φτάσουν για άλλη μια φορά όπως το προηγούμενο game. Γύρω στο 30 με 35 λεπτό, κάπου εκεί πέρα, 30 με 35 νομίζω θα εξελιχθεί ό,τι είναι να εξελιχθεί σε αυτό το game. Εκτός αν πάρουν ξαφνικά μπρος οι White και δούμε κάποιο stomp. Όμως σε καμία περίπτωση δεν βλέπω τους Royal να τους αφήνουν. Και επίσης δεν έχουμε δει ακριβώς τι impact μπορεί να κάνει ο Korn με αυτή τη Lulu. Καθόλου δεν έχουμε δει το mid game, το mid lane matchup. Ισχύει. Θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Πάντως όπως και να έχει αυτή τη στιγμή ο Ριάννα του Πον έχει πάει εξαιρετικά από θέμα farming. Έχει αφήσει πίσω τον αντίπαλό του στο mid. Ο Korn τον βλέπει από μακριά. 48-67 τα minions ως τώρα. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο για την Samsung White, η οποία δείχνει να φαρμάρει ικανοποιητικότατα. Και στο πάνω lane έχει αναπτύξει μια διαφορά της τάξης των 10 minion. Ένας cast αντιναπέναντι σε ένα rise. Ενώ έχουμε τώρα το Grand Skyfall. Και για να δούμε τι μπορούν να πετύχουν κάτω από τον πύργο. Το Fizzoon έρχεται στον αέρα. Όμως ο Incheck μπαίνει από πίσω. Δεν έχουν καταφέρει το Valkyrie. Είναι καλό για να μείνει. Ο Imp μπαίνει όσο χρειάζεται ζωντανό. Και αρχίζει το Tower εδώ να κάνει πολλή δουλειά. Ο Dante μαζεύει τα kills. Ο Uzi θέλει να γλιτώσει ένα το teleport. Κόβεται. Mata Flash Low. Πού να πάει. Cyclone Shockwave. Όλα. Νάτο και ο Uzi. 3-3. 3-3. Γρήγορα. Νάτο λοιπόν το coming από του White, οι οποίοι δέχτηκαν ένα dive κάτω από το Tower του στον bot. Αλλά κάτι ανεμοστρόβιλη συγκεκριμένα από τον Mata, οι οποίοι δεν άφησαν ούτε τον Πάνθεο να κάνει stun. Απέφυγαν και το Fissure. Όταν δεν σου βγαίνει ούτε το ένα stun ούτε το άλλο σε ένα dive, μάλλον κάπως έτσι καταλήγουν τα πράγματα και ακόμη χειρότερα από έτσι, γιατί ήταν δίπλα στο δράκο. Ακριβώς, πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ. Πρέπει να προσέξει όμως και οι White, μην δεχτούν κάποιο αφελές στυλ και από τον Korn. Θα τον εξασφαλίσει ο Dante για την ομάδα του. Και θέλει να πάρει κάποιο kill εδώ. Korn, πολύ ωραίο το επιθετικό play. Οπότε έχει πρόβλημα να τον κρατάει σταθερό όμως με τον Blade Buff. Ευτυχώς τα cooldowns του είναι πολύ γρήγορα. Όταν είδα το flash, νόμιζα ότι θα υπήρχε ακολουθία από τους υπόλοιπους. Όχι, μόνος του. Ναι, το κατάλαβα. Το θέμα ήταν γιατί. Ίσως υπερεκτίμησε λίγο τον damage του, πήγε να σκοτώσει. Και σε αυτό εδώ το σημείο έρχεται το Fissure, το οποίο για μένα κρίνει το fight. Θα ακούσουμε και την άποψη του Unlimited αμέσως τώρα. Όπως είπε και ο κακός, η Τζάνα κέρδισε αυτό το fight, σταματώντας το Πάνθον από το να πηδήξει πάνω στο Ειδικάρι. Αλλά και ο Dante ήταν εκεί ακριβώς στη σωστή ώρα και ήξερε τι θα γίνει. Υπολόγισε το level 6 του Πάνθον. Περίμενε το Grand Skyfall και αυτό που συνέβη ουσιαστικά είναι ένα άστοχο Fissure από τον Zero και ένα τρομερό παίξιμο από Mata για μία ακόμα φορά με αυτήν την Τζάνα. Και ο Pwn, όπως πάντα, ήταν εκεί πολύ πιο γρήγορα από τη Lulu και μάζεψε και αυτός κάποια assist ή kill βασικά. Μάζεψε, ναι. Πήρε το kill
ολόκληρο χρησιμοποιώντας το Shockwave και ένα Autotac. Ήθελε να συμμετέχει στο fight, πετύχε και πήρε τα μέγιστα, το kill δηλαδή. Μαζί με 82 φαρμαρισμένα μίνιον ως τώρα. Έχει πάρει ένα πολύ ωραίο avantage. Έρχεται λοιπόν αυτά τα δύο kills, αυτά τα τρία kills μάλλον, να εξασφαλίσουν όχι απλά την ισοφάριση των White στο παιχνίδι, αλλά να τους δώσουν και το λίγο παραπάνω gold, το οποίο χρειάζονται για να μπουν με πολύ ωραίο ρυθμό στο mid-game. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και κάτι που δεν σχολιάσαμε, έχω την εντύπωση, εκτός αν το έχασα κάπου στην πορεία εγώ, είναι ότι αυτή τη φορά και οι White έχουν δύο teleports. Ισχύει. Πολύ ωραίο presence. Δεν έχουν δύο teleport, λέω ψέματα. Αλλά έχω την εντύπωση. Το είδαμε το δεύτερο. Ναι, κοίταγα δεξιά για κάποιο λόγο. Εντάξει, δεν είναι η red ομάδα η White. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα teleport πάνω σε ένα κάστατε, να σκάσατε. Να το δεύτερο, να το δεύτερο. Αυτή τη φορά πάνω στον Πον δεν έχει που να πάει, θα τρέξει κατευθείαν για τον πύργο του. Να και ο Κόρνε εκεί, σώμα. Χρειάζεται, δεν έχει άλλο κομμάτι, protect, πέφτει. Λούπερ. Έξι όμως καταπέσει και αυτός με τη σειρά του από τον Λούπερ, ήρθε πολύ γρήγορα. Insect, τρομερό πρόβλημα απέναντι στον Dandy, να και ομάδα από την άλλη μεριά. Double kill πάνω στον Λούπερ. Κακό αυτό, πάρα πολύ κακά νέα για τους Royal. Ένα κάστατε τον οποίο αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει kills από εκεί που βρισκόταν στο 0-1, έχω την εντύπωση. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Royal, οι οποίοι σιγά σιγά χάνουν το ρυθμό τους, έχουν την εντύπωση. Οι White έχουν την απάντηση αυτή τη φορά. 2 στα 2 Skyfall, 2 στα 2 Counter. Απίστευτος Jungler. Αυτό είναι ακριβώς. Είναι στο χέρι του Dandy, ήξερε πού ακριβώς θα κάνει το Skyfall. Το υπολόγισε. Τη μια φορά υπολόγισε ότι θα είναι στο bot lane του, είδε παγιδευμένος μέσα στο tower, ήξερε ότι ήταν πίσω λόγω του First Blood. Οπότε βρέθηκε κοντά σε αυτό το σημείο, όπως είπε και ο Unlimited νωρίτερα. Έβγαλε το counter και τώρα είδε την Οριάννα του, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ να πιέσει το αντίπαλο mid. Ήξερε ότι αυτή τη φορά το Grand Skyfall θα έρθει στο mid lane και για άλλη μια φορά ήταν παρόν. Ήταν παρόν. Έπεσε βέβαια ο Πον, δεν κατάφερε να κάνει ένα ακόμα σύντου πάνω του. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο το trade εδώ. Ούση φαίνεται να έχει πρόβλημα το βαρύ damage του Imp νωρίς στο παιχνίδι. Πραγματικά 2 στα 2 διαβασμένα Skyfall Unlimited. Πολύ ωραίο παίξιμο από τον Dandy. Πιστεύεις ότι ήταν κάποιο bait από την Οριάννα του Πον αυτό, το overextend, δεν ή απλά συνέβη? Δεν νομίζω να ήταν bait, γιατί ήταν πολύ φυσικό το πώς φέρθηκε, πώς κουνιόταν στο lane και πήγε να φύγει και παρέλειγε να πεθάνει κιόλας. Γι' αυτό πέθανε κιόλας, ναι. Δεν νομίζω να ήταν bait, αλλά μπορεί να το προειδοποιήσει και αυτή τον Dandy. Έχει βγει πολύ έξω και ότι ο Panthan μπορεί να κάνει grind Skyfall. Έτσι, είδαμε και ένα teleport καμένο από τον Κόλλα στην προηγούμενη του προσπάθεια. Το έκανε, το ακύρωσε. Έτσι λοιπόν δυσκολεύτηκε να μετακινηθεί στο χάρτη και να ακολουθήσει τον αντίπαλό του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τα διπλά teleport ακόμα δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Πάντως για να περάσουμε λίγο στο item section, έχει Rod of Ages έτοιμο κιόλας ο Looper, ενώ από την άλλη πλευρά παλεύει ο Κόλλα για να ολοκληρώσει το δικό του Rod of Ages. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι επένδυσε και κάποια χρήματα στο Tier of the Goddess, αλλά όποιος βγάλει πρώτος το Rod of Ages σε αυτό το matchup συνήθως θα είναι λίγο πιο μπροστά, η αλήθεια είναι. Ισχύει. Όπως πιο μπροστά είναι αυτή τη στιγμή και ο Dandy από τον αντιπαλό του, 1-0-4 Brutalizer Mobility Boots. Και το ίδιο ισχύει για τον Panthan απέναντι και αυτό στα mobility. Θέλουν και οι δύο jungler να βρίσκονται όσο πιο δυνατόν, όσο πιο γρήγορα μπορούν στα σημεία του fight. Ο Insect έχει το πλεονέκτημα του Grand Skyfall. Από ό,τι φαίνεται όμως, 2 στις 2 απαντήσεις από τον Dandy, το οποίο ίσως και να μην περίμεναν οι Royal. Πίστευαν ότι ειδικά μετά το First Blood πάνω στον Panthan θα μπορέσει να δώσει περισσότερη πίεση. Ίσως θα έπρεπε να σταματήσει να γίνεται τόσο προβλέψιμος ο Insect, και η αλήθεια είναι και στις δύο περιπτώσεις. Χωρίς να είμαι επαγγελματίας σε καμία περίπτωση παίχτης, ψιλοφαινόταν η αλήθεια είναι που θα κάνει το Skyfall. Στην μία ήταν μαγειδευμένη στον Botaur, όπως είπα, είχαν και το πλεονέκτημα. Στην άλλη είχε πουσάρει μέχρι το Θεό, η αλήθεια είναι η Οριάννα του Pwn. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, δεν μπορεί να πάει και σε κανένα άλλο lane, αφού είναι πολύ δύσκολο, μάλλον αδύνατο να πιάσει τον Κασαντίν του Λούπερ πάνω με ένα Skyfall. Πάρα πολύ αργό το animation. Και φυσικά προειδοποιεί κιόλα το στόχο. Επίσης στο bottom lane έκανε μία φορά την κίνηση, ετοιμάζεται να κάνει δεύτερη, αλλά είναι πάνω σε ward κακέ και πάλι λοιπόν. Το wording είναι πολύ καλό, βαθιά μες στη ζούγκλα του Insect, όπως και στο πρώτο και στο δεύτερο game. Γνωρίζουν από πολύ πίσω τις κινήσεις του Κινέζου Jungler. Και για άλλη μια φορά, καθώς είναι εδώ Unlimited, θα το εκμεταλλευτώ αυτό και θα τον ρωτήσω αν όταν παίζεις εσύ συγκεκριμένα VS Pantheon, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία wordnaris ώστε να ξέρεις πάνω κάτω πού θα καταλήξει αυτό το Grand Skyfall, από πού θα αρχίσει μάλλον αυτό το Grand Skyfall, για να το εμποδίσεις κάπως. Καλά σημεία είναι στο lane από πίσω ανάμεσα στα δύο towers ή στο Tribrush πίσω.
κάπου πολύ βαθιά στο jungle, να το βλέπεις να τρώει το camp και μετά να κινείται προς εσένα και τότε θα ξέρεις από πριν πότε θα κάνει το grand slam. Είναι ουσιαστικά... Είναι κάτι ανάλογο μάλλον κάτι σαν την Evelyn. Αυτό πήγα να πω ακριβώς κακή. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να αντιμετωπίσεις jungler οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν ένα gank surprise. Τα συμβατικά awards δεν θα το αποκαλύψουν. Αυτός μπορεί να είναι βέβαια και ένας Rengar όπως είχαμε δει νωρίτερα που ανοίγει την ulti και δεν προλαβαίνει να τον δει εγκαίρος. Έχουμε teleport όμως και δράσει το δράκο. Δράσει το δράκο, όντως να την μπάλα τη Οριάννα η οποία έχει περάσει και όλα πάνω στον κόλλα. Κόλλα που είναι χαμηρά, ο Looper έχει πιαστεί από τη φυλακή. Αλλά το σόκου πάνω στον κόλλα δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει. Ο Uzi βουτάει μέσα από πίσω και ένα χαμό συμβαίνει. Ο Uzi όμως δέχεται με τη μία το Exhaust και το Ignite πάνω το πόρτο κατεδαφίζει. Γυρνάνε όλοι σαν δαγκάτα και κλείνουν τον Insect μέσα μόνο Zero. Έμεινε ζωντανό και δεν θα είναι για πολύ ακόμα. Δεν θα είναι για πολύ ακόμα γιατί σηκώνει στον αέρα από τον ανεμοστρόβιλο και πίσω από τον δράκο με ένα Phosphorus Bomb και ένα Auto Hit τον αποτελειώνει. 3 points for Imp λοιπόν και ένας δράκος στα χέρια των Samsung White. Και ένας δράκος λοιπόν και να ένα προβάδισμα το οποίο είναι αρκετά solid για το 16ο λεπτό του παιχνιδιού. Το 14 από μόνο του μπορεί να μην λέει κάτι, όμως ο δεύτερος δράκος σίγουρα λέει και εδώ κάτι δεν πήγε πολύ καλά στο positioning. Πιστεύω ότι θα το δούμε μαζί με το replay ακριβώς. Κάτι να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Βλέπουμε το teleport. Το teleport στην αρχή ήταν καλό, αλλά όλη η ομάδα του φεύγει προς τα πίσω και αυτός διαλέγει τη λάθος πλευρά και βρίσκει τα out of position. Και μετά ο Uzi πηδάει μέσα σε 5 άτομα και τιμωρείται γι' αυτό. Φυσικά βλέπουμε και τον Μάτα στην άκρη του replay να καθυστερεί δύο παίχτες με το μονσούν του κόλλησε στον τοίχο πανέμορφα. Προς μικρή υπεράσπιση των Royal συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν τραβιόντουσαν πίσω και πήγαιναν εκεί που γινόταν το teleport, απλά θα τρώγαν πεντάδα shockwave. Γιατί είχε, με το που είδε το teleport η Οριάννα πέταξε αμέσως την μπάλα πάνω στο ward, οπότε δεν μπορούσε να περάσει η υπόλοιπη ομάδα, καθώς θα τους έπιαν όλους shockwave και τα πράγματα θα ήταν περίπου ίδια, αν όχι χειρότερα. Και στο σημείο αυτό που είναι τόσο μπροστά η White πλέον στη μάχη του Gold, θα πω μια έτσι έκφραση περίεργη, μπρος γκρεμός και πίσω ρέματα την fight για την Royal, οι οποίοι αν μαζευτούν όλοι μαζί και δουλεύουν από ένα shockwave, αν χωριστούν είναι πολύ καλύτεροι. Μήπως αυτό είναι το τίλημα σε τάπεν τελεί. Σίγουρα αυτό είναι το setup, το είπαμε και νωρίτερα ότι αν χωριστούν είναι σίγουρα καλύτεροι οι White οι οποίοι έρχεται έχουν... κι άλλο όμως Grand Skyfall, συγγνώμη, από τον Insect, ο οποίος θα σκάσει plus, μην... Φεύγει πίσω και έρχονται και τα teleport, το Insect αμέσως στο χωρί, ο Looper εκεί εμφανίζεται, κόβει και πάλι το δικό του teleport κόλλα. Χαμός. Έγινε και εν τέλει δεν είδαμε και ξύλο, Ντρόκο, μπορώ να σου πω. Και δεν μ' άφησαν να ολοκληρώσω κιόλας, αλλά ούτε πάλι θα το κάνω γιατί ο Ντάντε έχει κατέβει και βρεθεί από πίσω. Thrill of the Hunt. Για να δούμε λοιπόν αν είναι τόσο thrilling τα πράγματα. Εξαφανίζει τον αντίπαλο του και είναι σε rampage αυτός ο Ντάντε. Κι άλλο Ντάμα πάνω στον Insect. Ανοίγει το Hexdringer, αλλά δεν είναι αρκετό. Zero πιάνεται καυτό στον αέρα. Looper έχει έρθει. Ο Πόν έχει έρθει. Και ο Zero κάτω από τον πύργο πέφτει καυτό με τη σειρά του. Double και περνάει στον Πόν. Ακριβώς έτσι τα πράγματα, double kill για το Pwn και σιγά σιγά οι ελπίδες για πέμπτο μάλλον κατά σειρά game εξανεμίζονται για τους Royal, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουν απάντηση για όλα οι Samsung White, έχω την εντύπωση, έχουν απάντηση για τον Grand Skyfall, έχουν απάντηση για τα teleports, έχουν απάντηση δεν ξέρω και εγώ γιατί. Έχουν απάντηση για την fight, θα το ξαναπώ, σκεφτόμαστε το πρώτο σενάριο το οποίο λέει αυτό που είδαμε πριν, να μαζευτεί όλη η ομάδα σε ένα σημείο, τότε ο Pwn δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να τους μαζέψει με ένα shockwave. Αν χωριστούν, τότε και ο Looper με τα Rift Walk αλλά και ο Dandy με την ulti του θα μπορέσουν να βουτήξουν πάνω σε ένα απομονωμένο στόχο και να τον εξαϊλώσουν όπως είδαμε να συμβαίνει και τώρα. Ισχύει. Πολύ δύσκολο λοιπόν το decision το οποίο πρέπει να πάρουν οι Royal για το πώς θα κάνουν τα teamfight τους. Και εδώ και πάλι θα ανατρέξει τον ειδικό. Εντάξει, έχετε καλύψει τα πάντα για το comp, είναι πολύ ψαγμένο. Θα μπορούσαν να έχουν και έναν Oxen αντί για Rengar και θα έκανε την ίδια δουλειά. Θα μπορούσαν να έχουν πολλούς champion, αλλά το παίζουν πολύ σωστά κιόλας. Αυτό που ήθελα κάτι να σχολιάσω είναι ότι ο Pwn πάλι ήταν πολύ, βασικά ήταν ο μόνος που ήρθε, ο Korn δεν ήρθε ποτέ στο fight και έτσι πάλι νίκησαν το fight εύκολα. Ισχύει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν σε ένα team fight οι Royal για να βγουν μπροστά. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση του παιχνιδιού, εντάξει, θέλω να το πιστέψω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά με το κόμμα που έχουν, είναι protected 3, αλλά η 3 δεν έχει ούτε καν το Infinity ακόμα. Άρα δεν έχουν καθόλου damage. Και ο Pantheon είναι τώρα πια πίσω. Και το μόνο που μπορούν είναι να κάνουν κάποιο cheese, να κρυφτούν σε ένα θάμνο, να περιμένουν κάποιον να βγει να κάνει face check και να το σκοτώσουν και να παίξουν 4v5 και να ελπίζουν ότι θα νικήσουν αυτό το fight. Τους το ευχόμαστε εμείς από εδώ. Έχει πάρει φορά. Ναι, και θα βρει τον Ίντσε και πάλι μονομαχία των δύο τζάγκλερ. Θα μπει μέσα και ο Pwn παίρνοντας αυτό το kill με ένα δυνατό attack. Πίσω λοιπόν και πάλι Royal Club. Μια Royal η οποία έχει αρχίσει να διαλύεται σιγά σιγά όσο περνάνε τα λεπτά. Έχω την εντύπωση ότι
ο Κόρα θα μπορούσε εύκολα να σώσει το συμπαίκτη του. Βρισκόταν ακριβώς στο range της Λούλου. Είχε και το ulti sub. Shockwave πιάνε το κόρτ. Στον αέρα έρχεται ο White Girl και μένει στη ζωή. Θα πέσει ο πίνος και δεν έχουμε το initiation σε δεύτερο χρόνο. Μπαίνει μέσα ο Imp, το Fizur αποφεύγει πολύ όμορφα με τον Valkyrie. Ο Πόν έχει έρθει το εξώ, έχει πέσει πάνω στο κόρτ. Αντά και ο Looper του κάνει το slow flash πίσω. Στην άλλη μεριά ο Imp κατεδαφίζει το zero. Ελπίδα για τις Royal Club δεν υπάρχει. Ακριβώς έτσι όπως τα λες, ελπίδα δεν υπάρχει. Ο Looper μπαίνει ακόμη πιο μέσα για να κυνηγήσει τον Uzi. Τζαμ μακριά από αυτόν, αλλά το Tower είναι ήδη νεκρό. Τεχνικά νεκρό, μάλλον είναι και το Inhibitor από εδώ και πέρα. Και γενικότερα οι ελπίδες των Royal όλο και ξανεμίζονται. Φτερό στον άνεμο κυριολεκτικά. Πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Royal Club για να μείνουν μέσα στην μάχη τη διεκδίκηση τίτλου. Από ό,τι φαίνεται, η White, η Samsung White, είναι πολύ κοντά στο να στεφτούν παγκόσμιοι πρωταθλητές για το 2014 και τις περιμένουν φυσικά. Και ένα, τους περιμένει μάλλον φυσικά ένα πολύ αξιοσέβαστο ποσό, σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ, πιστεύω ότι δολαρίων μάλλον, είναι... Παράπονο δεν θα είχα. Σίγουρα, είναι παράπονο. Είναι περίπου το 70% του price pool. Πάντως γενικότερα, μιας και αναφερθήκαμε στο χρηματικό έπαθλο, σε αυτό το παγκόσμιο αναμείβονται οι πρώτες και οι 16 μάλλον ακριβώς, ομάδες έχουν εντύπωση. Την πρώτη ομάδα στο 1.300.000 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Από την πρώτη, είπες, ναι. Την πρώτη ομάδα, ναι, και μετά πέφτουμε στο 25%. Απευθείας στο 25%. Τεράστια απόκληση, εκτός από την δόξα. Εκτός από το να είσαι όντως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, έρχονται φυσικά και πάρα πολλά λεφτά από πίσω. Ακριβώς. Τα οποία σίγουρα τα θέλουν εδώ οι Samsung White. Σίγουρα τα θέλουν, δεν έχουν αφήσει στο συγκεκριμένο game. Το συγκεκριμένο game, μάλλον, είναι επανάληψη του πρώτου και του δεύτερου. Παρά μια σύνοψη, του τρίτου. Ακριβώς, τι κάναμε στα δύο πρώτα games, αυτό και αυτό το κάνουμε. Όλο μαζί σε ένα τέταρτο κατά σειρά game για να τελειώνει και η υπόθεση. Τελικώς έχουν εντύπωση. Οι Royal δεν έχουν βρει αυτό που πρέπει να. Για να τελειώσω και με τα σενάρια, ακόμα και σε ένα ιδανικότατο σενάριο, στο οποίο βγάζουν ένα perfect initiation οι Royal Club, ακόμα και τότε είναι ένα κουμπί μακριά από το reset. Η White ομάδα μπορεί απλά να κάνει reset το fight. Ένα fight το οποίο όμως έρχεται τώρα με τη μία το ball delivery system, έρχεται να τους καταστρέψει. Πέφτουν λοιπόν ο ένας μετά τον άλλον μέσα στη βάση και κάπως έτσι φαίνεται να τελειώνει αυτός ο μεγάλος τελικός με τον Insect να εξαϊλώνεται. Ο Looper μπαίνει μέσα, τσιμπάει κι άλλο kill εκεί και έχει μείνει μόνο ένας όρθιος, μόνο ο Korn και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, τα timers δεν είναι τόσο μεγάλα βέβαια τα dead timers των Royal, αλλά είναι σε καμία όμως περίπτωση δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν κάτι για αυτό το παιχνίδι. Πάνε κατευθείαν να λήξουν το game. Θέλουν την κούπα που βρίσκεται δίπλα τους τόση ώρα. Διαλύουν το πρώτο Nexus Tower. Έρχεται η σειρά και το δεύτερο και 8 δευτερόλεπτα ακόμα έχουν για να βγουν οι παίκτες της Royal Club και δεν ξέρω αν είναι καν αρκετά τα 8 δευτερόλεπτα. Πέφτει πολύ γρήγορα το Nexus. 3-1 παγκόσμιοι πρωταθλητές για τη σεζόν 2014 η Samsung Galaxy White.